Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέως ο κατηγορούμενος για το έγκλημα που διαπράχθηκε στις 22 Ιουλίου στα Φιλιαδρά και εκδόθηκαν τα εντάλματα κράτησής του από τις φυλακές του Ναυπλίου. Δεν αναγνώρισε σε καμία περίπτωση ότι αυτός ήταν ο δράστης του εγκλήματος. Ο ισχυρισμός του ήταν ο ίδιος με τον ισχυρισμό που είχε αναπτύξει κατά τη σύλληψή του, ότι δηλαδή δεν ήταν αυτός ο οποίος έχει καταγραφεί από τις κάμερες του σπιτιού της Θανούσης και ότι πρόκειται για έναν ο οποίος του οποίου ο σωματότυπος έμοιαζε με το δικό του και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι αυτός ο οποίος διέπραξε το έγκλημα, γιατί είχε εξαιρετικά καλές σχέσεις και με τις δύο αδερφές και δεν υπήρχε και κίνητρο κατά την άποψή του για να διαπράξει το έγκλημα αυτό. Ο ισχυρισμός του ήταν ότι δεν είχε απολυθεί και ότι ήταν απόλυτα ικανοποιημένος με τις συνθήκες εργασίας και με το μεροκάματο που έπαιρνε από τις συγκεκριμένες